Ouais, 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 ορίστε, δεν θα το δώσω. Ορίστε. Όχι, πρέπει ο κύριος Δήμαρχος να ανακαλέσει. Εντάξει, ορίστε κύριε Βαλιώτη. Ορίστε κύριε Βαλιώτη. Συνάδελφοι, επειδή συνέχεια τώρα στον ένα χρόνο λειτουργία μας και κάτι, είχαμε βάλει ζητήματα ότι δικαίωμα η κάθε παράταξη έχει και μάλιστα και να κάνει και ανακοινώσεις, να κάνει συνεντεύξεις τύπου και μπορεί η κάθε παράταξη και ο καθένας να απαντήσει με αυτές τις ανακοινώσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνει άλλα ζητήματα. Τώρα επανήλθε πάλι το ζήτημα της ΔΕΙΑΣ και των τελών μέσα από μια ανακοίνωση. Οφείλουμε εμείς σαν παράταξη, μια και επανήλθε, να τοποθετηθούμε. Και σε σχέση με αυτό που πήγε τη μελέτη ο κύριος Δήμαρχος, ισχύει ότι πρέπει να επικυρωποιηθούν οι μελέτες. Ισχύει, δεν ισχύουν πριν το 1993, όμως υπάρχει διαδικασία επικυρωποίησης. Η μελέτη αυτή δεν είναι δικιά μας. Να τα ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι δικιά μας, είναι ζήτημα της περιφέρειας που πρέπει να την επικυρωποιήσει. Η συνεργασία η δικιά μας με την περιφέρεια είναι τέτοια για να μπορέσουμε να την επικυρωποιήσουμε και να το εντάξουμε στον έργο. Δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε διαμάχες τέτοιες για αυτά τα ζητήματα. Ένα είναι το ζήτημα με τη ΔΕΙΑΣ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς σας είπαμε ότι δεν είναι ζήτημα τυπικό, θα το λύσουμε το τυπικό, αν έπρεπε να ψηφίσουν ή δεν ψηφίσουν. Είναι ζήτημα ουσιαστικό. Όταν οι τοπικές κοινότητες αποφάσισαν όχι, όταν δεν δέχτηκαν οι τοπικές κοινότητες, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνουμε. Γιατί αγνοούμε αυτές τις αποφάσεις και όταν ζητήσαμε να αναγνωστούν οι αποφάσεις των τοπικών κοινοτήτων, ο κύριος Δήμαρχος απάντησε και από τη ΔΕΙΑΣ δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι αποφάσεις και δεν αναγνώστηκε καμία απόφαση τέτοια. Δεν είπα αυτό. Λοιπόν, τι είπα. Δεν είπα αυτό. Ότι στείλαμε έγγραφο. Ότι εμείς στείλαμε έγγραφο, κάναμε και συναντήσεις. Λοιπόν, στείλαμε να απάντησε, εμείς στείλαμε να απάντησε. Αυτό είπα. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε σε ένα όργανο συλλογικό και μια και είναι και να καλωσορίσουμε και τους μαθητές και την δώσουμε συγχαρητήρια στο συγκεκριμένο σχολείο και στην εκπαιδευτικό και στους μαθητές. Οφείλουμε αυτά τα πράγματα να μην τα αγνοούμε και να τα σεβόμαστε. Αυτό είναι το ένα το ζήτημα. Σε σχέση με τα τέλη. Επειδή αναφερθήκατε και σε πρώην δήμαρχος, εμείς λειτουργούμε σαν παρατάξεις εδώ, δεν λειτουργούμε σαν πρώην δήμαρχος. Κρίνεται ο καθένας, έχει κριθεί από τους δημότες τους. Εμείς σαν ανταποδοτικά και επειδή ακούστηκα πολλά, είμαστε και σαφείς στην Οικονομική Επιτροπή, με συγκεκριμένες προτάσεις μείωσης και με σαφήνεια εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο βάλαμε. Και κρίναμε γιατί σε ορισμένα κονδύλια ανταποδοτικά πρέπει να είναι μειωμένα. Συνείδευση προτείναμε να είναι μείωση γιατί το κονδύλι των συντηρήσεων από 414.000 που ήταν πέρσι πήγε 65 και από εκεί εξοικονομούσαμε ένα ποσό σημαντικό και αυτό με τη ΔΕΗ, γι' αυτό προτείναμε 20% μείωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνει όπως έχει. Θετικό το ότι δεν έκανε αύξηση. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι με μια σωστή διαχείριση μπορούσε να γίνει αυτή η μείωση. Όχι ότι ήταν αύξηση και είχαμε αύξηση πριν στους Δήμους, γιατί τότε ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Γιατί τώρα κάναμε αντικατάσταση δικτύων, κύριε Δήμαρχε, από προγράμματα και δεν έχουμε ζημιές στα δικτύα μας. Το άλλο ζήτημα που προτείναμε και προτείναμε για λόγους οικονομίας και που δεν είναι ανταποδοτικό είναι στα τέλη πεζοδρομίου και πλατιών. Αυτό δεν είναι ανταποδοτικό. Είναι έσοδο το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί ο Δήμος όπως θέλει και εκεί δείχνει το στίγμα η Δημοτική Αρχή. Εμείς προτείναμε αυτή τη μείωση των 30% για την Οικονομική Επιτροπή. Σε σχέση, επειδή μιλήσαμε για τέλη, προτείναμε μείωση στο τέλος καθαριότητας 20% στα λαϊκά νοικοκυριά και αύξηση στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες κλπ. Για να καλύψουμε αυτό το έσοδο. Και μάλιστα ζητήσαμε να γίνουν και μερικές δαπάνες, περικοπή δαπανών από τα ανταποδοτικά, από τα καύσιμα και από όλα αυτά τα ζητήματα. Σε σχέση τώρα με το ζήτημα της αναβολής. Βάλατε ένα ζήτημα, κύριε, τώρα η ανακοίνωση τα λέει. Έκρινε το Συμβούλιο, αν πρέπει να γίνει η αναβολή. Έκρινε το Συμβούλιο και δεν χρειάζεται σήμερα να συζητάμε αν σωστά μπήκε το ζήτημα της αναβολής ή δεν μπήκε. Και τελειώνοντας σε σχέση με το. Επειδή οφείλουμε να μιλήσουμε και σε σχέση με το πρόεδρο κλπ. Εμείς κρίνουμε ότι ο πρόεδρος δεν λειτουργεί πραξικοπηματικά. Δεν έχει δείξει αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν σε μερικά ζητήματα διαφορετικές ερμηνείες, διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Αυτό θα κρυθεί. Δεν είναι ζήτημα νομολογίας, είναι ζήτημα ηθικής και μέχρι τώρα το ζήτημα της διαδικασίας του Συμβουλίου ο πρόεδρος το έχει έτσι καταφέρει. Δεν ξέρω, ήταν και μια έκφραση ίσως διατύπωσης από την παράταξη του κ. Χρούκα που θα απαντήσει πώς το έβαλε, μια τραβηγμένη. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Ορίστε, κύριε πρόεδρε.
Κύριε Ραγκωτή. Α, και εσείς κύριε, και εσείς κύριε Ράγκη. Για το θέμα της ανακοινώσεως για τη μελέτη για το Καστόρι, δεν είναι εκτίμηση. Όταν βγαίνουμε και λέμε είναι όρημη μελέτη, και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι όρημη, Ελία, ρε, πώς είναι παραπράξεις. Ήταν όρημη, Βαγγέλη, να πάμε το πάκι, να πάμε το καταθέσουμε, ναι ή όχι. Μπορούσε να πούμε. Όχι, άλλο με θέλει. Όχι, όχι, όχι. Εδώ κάναμε, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, εδώ κάναμε όρημες μελέτες και κάναμε μελέτες μέσα 25 εκατομμυρίων μέσα ένα μήνα. Δεν μπορούσαμε αυτή να την κάνουμε. Λοιπόν, να μην μειώνουμε κατά 70% το χρόνο. Να μην το μειώνουμε κατά. Είχαμε ξεκινήσει, επειδή ξέραμε το πρόγραμμα, πριν το Σεπτέμβριο. Και την παραδώσαμε 12 Δεκεμβρίου. Μην μάζαμε τώρα ένα μήνα. Και φέραμε, μελετητικό γραφείο από την Αθήνα, τεχνικές υπηρεσίες υπάτης και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα για να προλάβουμε να εντάξουμε αυτό το έργο. Όμως, όταν γίνουμε και λέμε ότι η μελέτη είναι όρημη, δεν είναι όρημη. Θέλει περιβαλλοντικά. Θέλει πολλά. Δεν γίνεται μέσα σε 15 μέρες αυτά. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να πιάνουμε και λέμε όταν πει 8 χρόνια και είχαμε όταν ήταν εντάξει και δεν κάναμε τίποτα, να λέμε ότι είναι όρημη η μελέτη. Δεν είναι όρημη η μελέτη. Εμείς έχουμε ξεκινήσει, και δεν αφορά εμάς, σας καταλαβαίνω να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση, αφορά την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας και το λέει το θέμα. Λοιπόν, αυτό εκεί πέρα είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον μη σωστής ενημερώσεως. Τα αποδοτικά, κατά την άποψή μου, είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική κατάσταση. Τα αποδοτικά, ή τα ισοστηρίζεις, είτε ισοστηρίζεις. Απλά τα πράγματα. Και λέω και εγώ, ήταν επί δύο χρόνια, έχουν μείνει σταθερά, δεν τα αυξάνουν και μας λέτε 20%. Σημαίνει ότι υπήρχαν περιθώρια και πριν. Με αυτή την έννοια. Και επειδή, κοιτάξτε να σας πω. Εντάξει, δεν πάμε πίσω, αλλά έχουμε και κάποια πραγματάκια. Τότε να λέμε, ξέρετε, περάσαμε το 11, δεν ασχοληθήκαμε το 11, από 12 και πέρα. Έχουμε μια ιστορία όλοι εδώ πίσω. Δεν μπορούμε αυτά τα διαγράφουμε και να ασχολούμεθα καθόλου. Τώρα για τα τέλη της ΔΕΗ. Και το δεχτήκατε, νομίζω. Από τη στιγμή που θα πάμε με τη διαδικασία για τις 360 στήλους, με παρακράτηση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και τη δυνατότητα να φτάσουν τα χρήματα που υπάρχουν. Κάνε, δεν το δεχτήκαμε. Ναι, μόλις είπατε να τα βάλουμε σάτα, σας εξήγησα ότι δεν το δεχτήκαμε. Πάμε και ερωτώ εγώ λοιπόν, επειδή το θέσατε. Από τη στιγμή που θα βγουν 365 στήλοι και ξέρετε το κόστος, μπορούμε να μειώσουμε. Απαντήστε. Και για το αύριο για το κόστος για την ίδρυση. Βεβαίως είναι πιο λίγα τα χρήματα. Όταν όταν έχει κάνει τόσες παρεμβάσεις η ΔΕΙΑΣ και δεν έχουν πληρωθεί στους Δήμους, για να τα πούμε αυτά, πήγε μια εβδομάδα στην Παπακού. Δεν χρεώθηκε πουθενά. Πήγε στη Σκούρα, δεν χρεώθηκε. Πήγε στη Βαρδίτσα, δεν χρεώθηκε. Πήγε στην Πορτόνια, δεν χρεώθηκε. Πήγε σε Πόσα Χωριά, δεν χρεώθηκε. Βεβαίως είναι λιγότερο τώρα. Και το εμφανίζουμε λιγότερο. Βεβαίως είναι λιγότερο. Αφού δεν χρεώθηκαν αυτά, αν είχαν χρεωθεί αυτά, να δούμε πού θα πηγαίνουν. Δεν χρεώθηκε τις άρνες. Γυρίσαμε, πώς θα το κάνουμε. Είχαμε τη διάσταση. Εξπερέτησε εδώ όλο το Δήμο και μας λέει τώρα. Μειώθηκαν. Δεν χρεωθήκαν, Βαγγέλη. Δεν χρεωθήκαν. Ελάτε. Επειδή κύριε Δήμαρχε, όχι, σας παρακαλώ, ανοίγει ζήτημα και πρέπει να απαντήσουμε. Εμείς βάλαμε 65.000 έξοδα του Δήμου και 60.000 προγραμματική που είχαμε βάλει ότι είναι μια δαπάνη. Στην πρότασή μας το υπολογίσαμε. Εμείς την πρότασή μας για να δείξουμε ότι το υπολογίσαμε. Δεν κάνατε την εκταμείευση. Είναι άλλο η εκταμείευση και άλλο σαν έξοδο. Η ιστορία είπε 60.000. 65 τα έξοδά μας και 60 και 125 μέχρι τα 414 και να μιλάμε με συγκεκριμένα είναι τελείως διαφορετικά. Ανάφερε στην προγραμματική, τα φορώ γιατί το ανάφερε. Γιατί η προγραμματική θα είχε εσύ από τη στιγμή που θα υπογραφόταν και μετά. Επειδή κάναμε προγραμματική. Κύριε Δήμαρχε, θα βάλουμε ζήτημα και εμείς τώρα αποφάσω. Ρωτήσαμε στην προγραμματική και λέμε πόσα είναι τα έξοδα μέχρι τώρα της ΔΕΙΑΣ και ο πρόεδρος απάντησε τότε γύρω στις 25.000 και λέμε 60 για το πρώτο εξάμεινο και 60 για να κάνει χρονική διαδικασία. Ήταν έτσι. Και 60 πρώτο και 60 δεύτερο. Ένα εξάμεινο. Ναι, 60.000 για να κάνει χρονική διαδικασία. Απάντησε ότι είχαμε κάνει 25.000 περίπου έξοδα. Να πάμε στην απόφαση μετά. Εκτός των αριθμών μας. Εμείς δεν βάζουμε τέτοια. Τα υπολογίσαμε. Δεν είχαν υπολογίσει. Εμείς που προτασίμαστε υπολογίσαμε. Είμαστε σε ανακοινώ. Όχι όλα στο Δήμο. 65 στην προγραμματική. Λοιπόν, να απευθυνθώ, θα δώσω το λόγο για να κλείσουμε τις ανακοινώσεις στον κύριο Ράγκη και στον κύριο Μιλιάκο. Να απευθυνθώ και πάλι, έτσι, στα παιδιά που μας παρακολουθούν. Βλέπετε για ποιο λόγο είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοσιότητα διασφαλίζει τη διαφάνεια του λόγου. Ό,τι παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε πολιτικές αντεκρίσεις που δεν έχουν στίγμα προσωπικής αντιπαράθεσης. Φανταστείτε συνεδρίαση συλλογικού οργάνου να
εκινείτο σε επίπεδο μιας άχρωμης, μιας άοσμης, μιας άγευστης συνεδρίασης. Δεν θα σας έλεγε τίποτα, παιδιά. Μιλάμε για θέματα της πόλης, θέματα που προσεγγίζονται διαφορετικά, με οξύ τρόπο, με ήρεμο τρόπο, με κάποιαν άλλη αντιμετώπιση και θεώρηση των πραγμάτων από την κάθε πτέρυγα, από την κάθε δημοτική παράταξη. Ό,τι παρακολουθείτε σήμερα δεν είναι για να μας τρομάζει, είναι για να μας ενδυναμώνει και να μας κάνει να ερχόμαστε και πιο συχνά συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι πάντοτε έτσι συνεδριάσεις, είναι και συνεδριάσεις που συμφωνούμε, ομονοούμε μέσα σε ένα λεπτό. Χωρίστε. Δεν είπα για τη μελέτη για το Καστόρι. Χωρί εμείς έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, έχουμε πει στην περιφέρεια. Λείπουν τα περιβαλλοντολογικά. Και ξέρετε ότι 15 μέρες σε διαέγρυση περιβαλλοντολογικά, εγώ τα ακούω, Βαγγέλη, το ξέρεις ότι τα περιβαλλοντολογικά μπορεί να έχει κανένα χρόνο. Λοιπόν, μην μιλάμε τώρα για 15 μέρες. Έχουμε μικρά εμπειρία τι σημαίνει περιβαλλοντολογικά. Ορίστε, ο κύριος Μιλιάκος, ο κύριος Ζάιτς. Και να προχωρήσουμε στην υπηρεσία. Ορίστε, κύριε Μιλιάκο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Θα ξεκινήσω με το ότι έχει αρχίσει και κουράζει τουλάχιστον εμένα, ναι, μετά από 13 μήνες. Αυτή, τέλος πάντων, δεν ξέρω, να μην το πω προσωπική κόντρα του Δημάρχου με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αποκλήρωσης. Το είπατε όλοι ότι ο καθένας κρίνεται, έχει κριθεί, άρα το να ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε επί νομαρχίας ή επί πρώην δημαρχίας ή δεν ξέρω τι άλλο, νομίζω ότι δεν βοηθάει τουλάχιστον. Εγώ λέω δεν βοηθάει τουλάχιστον και αρκεί τι άλλο κουράζει. Εγώ σας το λέω και πάλι. Δικαίωμά σας. Εγώ λέω την άποψή μου. Με συγχωρείτε, γιατί και εσείς ένα χρόνο θα μπορούσατε να την έχετε, όπως λέει τη μελέτη, θα μπορούσατε να την είχατε ορμάσει. Άλλο θέμα, η περιφέρεια. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν λέω. Όμως, ατυχώς πιστεύω και χωρίς και με έλλειψη ενημέρωσης, αναφερθήκατε κύριε Δήμαρχε όσον αφορά ένα θέμα που αφορά την ΑΝΕΛ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε καλά. Ξέρω πολύ καλά. Επειδή το ξέρετε πολύ καλά και εγώ το ξέρω επίσης πολύ καλά. Ναι, θα πείτε όσο θέλετε. Ό,τι θέλετε. Όχι τώρα. Λέω λοιπόν ότι καλό θα ήταν τέτοια θέματα που έχουν σχέση με εργαζόμενους, που έχουν σχέση με πρώην δημάρχους, που έχουν σχέση με αποφάσεις οργάνων της κεντρικής διοίκησης. Καλό θα ήταν να μην τα ανοίγουμε όταν βρίσκονται σε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θεωρώ λοιπόν ότι ατυχώς έτσι το θέμα, δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική, όπως λέτε, το κοινωνικό πρόσωπο, δεν έχει καθόλου. Εσείς κάνατε μεγάλο λάθος, διότι θα έπρεπε να γνωρίζετε κάποια στιγμή τι έγινε, για ποιο λόγο κάποιοι κύριοι εργαζόμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια, για ποιο λόγο κάποιοι πρώην δήμαρχοι τους κορόιδεψαν και τους έβαλαν να δουλεύουν για άλλα θέματα. Καλό λοιπόν θα ήταν να αφήσουμε αυτό το θέμα και κύριε Δήμαρχε, αν το ξέρετε πολύ καλά, αν το ξέρετε πολύ καλά, εδώ είναι τα δικαστήρια, μπορείτε να έρθετε μάρτυρας των εργαζομένων. Μακάρι να δικαιωθούν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει καμία σχέση αυτό το θέμα με το οποιοδήποτε θέμα της ΔΕΙΑΣ και το οποιοδήποτε θέμα της πρώην νομαρχίας. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία μα καμία. Και θα παρακαλέσω, όπως το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, κάποια θέματα να προσέχουμε όταν τα πιάνουμε. Εγώ σας είπα, εάν τα ξέρετε λοιπόν, να έρθει, δεν έχω κανένα με κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα με κανένα πρόβλημα. Εγώ για να τα ανοίξω. Έχει ανοιχθεί, τρέχει και θα δείξει ο χρόνος. Από εκεί μετά όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία με καμία. Ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Ράγκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και εγώ δεν μπορώ να γίνω συνηγόρος του κύριου Φούρκα και νομίζω ότι ο ίδιος θα απαντήσει σε όσα θέματα ετέθησε. Νομίζω και εγώ πως συμφωνώ με τις απόψεις που διατύπωσαν οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοί μου. Τα θέματα αυτά αρχίζουν να κουράζουν. Δεν πρέπει να σας ενοχλεί ένα δελτίο τύπου μιας δημοτικής παράταξης. Μπορείτε να απαντήσετε και απαντήσατε κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Πρόεδρος απάντησε με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι σωστά έπραξε. Δεν χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο να το απασχολούμε, να γινόμαστε εισαγγελείς, ανακριτές, απολογουμένοι
για οτιδήποτε εδώ. Η κάθε παράταξη, έχει την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και σήμερα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μεταδίδει αυτά που θέλει να μεταδώσει. Εσείς επίσης, κάθε παράταξη μπορεί να κάνει το ίδιο. Πρέπει να εκλείψουν λοιπόν οι αντιπαραθέσεις. Όσον αφορά τον κύριο Πρόεδρο που... και την απάντηση που έδωσε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς στην απόφαση που... Για τώρα λέτε, όχι για το δημοσίευμά μου. Για τώρα που είπατε στον κύριο Πιστολάκο. Ή για το γραπτό κείμενο που έχω δώσει. Και για τα δύο θέλω να μιλήσω. Εντάξει, μην το αγγίγετε. Όσον αφορά το πρώτο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ... Δεν θέσαμε θέμα από τις 28 Δευτέρου. Κύριε, συμφωνώ με όσα λέτε, ο καθένας μπορεί να δημοσιοποιεί τις απόψεις. Εκεί μπορεί να τα δείτε. Μόνο το πραξικοπηματικό. Από εκεί πέρα, τέλος, όλα συμφωνώ. Τα άλλα, ο καθένας έχει την άποψή του. Ακούστε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Που αναφέρεται το πραξικοπηματικό έτσι όπως εγώ το ερμηνεύω. Με το τέλος της ψηφοφορίας, και αυτό υπάρχει στο σχετικό βίντεο, δημιουργήθηκε μια ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πλευρά της Μίζωνος και της Ελλάσσονος μειοψηφίας είχε άλλη άποψη από αυτή που είχατε εσείς ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μπορούσατε λοιπόν, ναι, πρωτού πείτε ότι περνάει κατά πλειοψηφία, και το πιστεύω. Να πρωτού το πείτε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ναι, να πείτε τι έχετε, κύριε, να μας πείτε επί της ψηφοφορίας που έχετε. Δεν εκφραστήκαμε, κύριε Πρόεδρε. Είχατε πει τι θέλετε. Και εκεί οφείλεται το πραξικοπηματικό. Δεν εκφραστήκαμε. Ενώ ακουγόντουσαν διαμαρτυρίες από την πλευρά της Μίζωνος και της Ελλάσσονος μειοψηφίας, δεν ακούστηκε η άποψή μας επί το αποτελέσμα της ψηφοφορίας. Επειδή δεν ακούσατε, κύριε Πρόεδρε, και βγάλατε το αποτέλεσμα. Το σημαίνει ότι έκανα πραξικόπημα. Όχι, κύριε, δεν είσαι στον κύριο σε εισαγωγικά, μόνο κύριε Πρόεδρε. Σε εισαγωγικά. Το βάζουμε λοιπόν εμείς σήμερα σε εισαγωγικά. Εντάξει, νομίζω ότι το λένε όλοι οι σύμβουλοι. Εντάξει, έγινε. Να σας πούμε. Λοιπόν, εντάξει. Αρχίσαμε αυτήν. Να σας πω όμως. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μου εξηγήσετε μία παράγραφο τη σημερινή απαντήσεώς σας. Λέτε. Ενδιαφέρει το σώμα αυτό. Ενδιαφέρει, είναι πολύ σοβαρό και εμένα με ενδιαφέρει σοβαρά. Λέτε, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είπε ποτέ ότι διεκδικεί το αλάτι του. Το έχετε πει πολλές φορές αυτό. Και σας τιμά αυτό. Άλλωστε, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ελέγχονται από πλευράς νομιμότητας. Ο έλεγχος μπορεί να επιβεβαιώσει την άποψή μου, όπως ακράτατα το πιστεύω, μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο. Ακριβώς. Και μιλάτε πολύ σωστά. Προσωπικά δεν με απασχολεί. Γιατί το λέτε το προσωπικά δεν με απασχολεί. Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν σας απασχολούν οι αποφάσεις του. Για μένα το θετικό και το γόνιμο είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος να έχει την άποψη και να την εκφράζει ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν με απασχολεί. Διότι εγώ δεν θεωρώ ότι κρίνομαι εκ του αποτελέσματος. Εγώ κρίνομαι από τη στιγμή που είμαι στεντόρ για τη φωνή. Έχω δώσει την άποψή μου άδολα και εφόσον η άποψή μου είναι και ελέγξιμη, αυτό εμένα. Που θεωρώ ότι έχω κάποια ψήγματα δημοκρατικής αίσθησης των πραγμάτων, με ικανοποιεί. Το αν το αποτέλεσμα έρθει και δεν επιβεβαιώσει την κρίση μου, δεν με πειράζει. Θα δεχτώ βεβαίως το αποτέλεσμα, θα το παλέψω αν μπορώ να προσφύγω κάπου, αλλά δεν είναι το άπαν. Το άπαν είναι να εκφράσω μια άποψη η οποία θα είναι άδολη, ανεξάρτητη, αλλά και ελέγξιμη. Όχι δια της επιβολής. Μ' αρέσει που ελέγχεται η άποψη. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Στις χούντες και στο φασισμό δεν ελέγχονται οι απόψεις, κύριε Ράγκη. Αυτό εννοεί ο Πρόεδρος. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, και χαίρομαι για την απάντησή σας, γιατί θα ήταν αδιανόητο να μην, να μην πιστεύατε στην νομιμότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι μισό λεπτό. Ελάτε να τελειώσει πάλι. Δεν νομίζω ότι. Γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούνται πάντοτε αυτά που θέλω να πω. Εγώ δεν είπα γιατί έδωσε. Είπα ότι θα. Και το έχω πει κι άλλη φορά ότι εδώ θα απαντάω. Λοιπόν, έκανε αυτό το δικαίωμά μου και πρέπει να απαντήσω εδώ. Έχω αυτό το δικαίωμα. Ναι ή όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που το έχω, γιατί με κρίνετε έτσι. Απλά τα πράγματα. Εγώ έχω πει ότι στο μονόλογο δεν πιστεύω. Εδώ, στο διάλογο. Άλλο προτιμεί το μονόλογο, εγώ προτιμώ το διάλογο. Απλά τα πράγματα. Εγώ δεν είπα γιατί έδωσε την ανακοίνωση. Δικαίωμά μου. Καθενό. Αλλά δικαίωμά μου και εμένα να απαντήσω όπως κρίνω εγώ. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της αλλαγής θα το συζητήσουμε. Ανακοίνωση. Ορίστε, μια ανακοίνωση τελευταία από τον κύριο Στρομπέτη. Ορίστε. Επειδή μέχρι τώρα η ανακοίνωση έχει μετατραπεί σε συζήτηση, ναι, μια επισήμανση δεν θα κάνω. Γιατί κάποια στιγμή είναι κρίμα να συζητάμε για το τι αποφάσεις βγάζουμε και ποιοι συμμετέχουν στις πλειοψηφίες και στις μειοψηφίες. Το Σώμα απαρτίζεται από 41 δημοτικούς συμβούλους και 52 προέδρους τοπικών συμβουλίων.
η απαρτία του σώματος, αν ήταν και οι 52 πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου εδώ και λείπαμε όλοι οι υπόλοιποι, δεν υπήρχε ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να συμμετέχουμε και να διαμορφώνουμε συνολικές πλειοψηφίες ή μειοψηφίες με το σώμα των Προέδρων, οι οποίοι βεβαίως και σαφώς και μέσω του Καλλικράτη ψηφίζουν για το χωριό τους. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν συμμετέχουν στην απαρτία του σώματος. Αυτονόητα. Δηλαδή 52 άνθρωποι δεν συμμετέχουν στην απαρτία του σώματος. Αποφασίζουν για το χωριό τους. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να διαμορφώνουν την πλειοψηφία του παρόντος. Δυστυχώς τα αυτονόητα είναι απλά πράγματα. Θέματα κουβέντα. Και προκαλούν και το γέλο τα σε όσους τα ακούν. Προχωρούμε. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Αν εσείς κύριε Αγιόπουλε και... Ναι. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι η συνεδρίαση η σημερινή ήταν αντάξια του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης? Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύετε? Πιστεύω. Κάντε λάθος μεγάλο. Το πιστεύω. Να ακούσετε την άποψη τη δική μας. Βεβαίως. Δεν μπορεί κύριε Πρόεδρε εσείς να παίρνετε το λόγο 37 φορές και 40 ο Δήμαρχος να διακόψει, διότι διακόπτει ο Δήμαρχος. Πότε έχει ο Δήμαρχος το δικαίωμα να διακόπτει? Οπότε θα έχει δηλαδή το συνομιλητή. 3 λεπτά θα μιλάει ο κάθε συμβούλος, οπότε 9 τα λεπτά, 10 η εισήγηση του Δημάρχου, 19. Έχουμε μία ώρα. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, δεν μιλάμε για πραξικοματικά και τα λοιπά, ότι δεν λειτουργείται δημοκρατικά, αλλά ας σεβαστείτε τον κανονισμό που η πλειοψηφία ψήφισε. Να μαζέψουμε τη διαδικασία. Έτσι, δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι σκόπιμο, το βάζω σε εισαγωγικά, διότι εμείς που θέλουμε τώρα να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις, φάγατε μία ώρα εσείς με τα δικά σας, με την ανακοίνωση που δίθεν έκανε ο κ. Φούρκας, σας τα απαντάγατε διαμέσου του τύπου. Ας το απαντάγατε, εντάξει, και 3 λεπτά εδώ πέρα να τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, στη μία ώρα έπρεπε να πείσουμε τον κόσμο ότι στη μία ώρα θα καταλάβαινε ό,τι δεν κατάλαβε στα 3 λεπτά. Ούχαν το πολλό το έφυλε. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να βάλουμε κάποια άλλα θέματα. Τι γίνεται με το οργανόγραμμα? Ένα μισό χρόνο, πέρα πάμε σε ένα μισό χρόνο τώρα. Θα έχουμε οργανόγραμμα του Δήμου. Των υπηρεσιών, λες. Των υπηρεσιών. Θα έχουμε, τι θα γίνει με την τουριστική προβολή που ξεκινάει, κάτι δεν είχε ουσιαστικά ζητήματα. Και συζητάμε τώρα γιατί έκανε μια ανακοίνωση για την πολίτευση. Αφήστε να βάλουμε τα θέματα ουσιαστικά. Θέλετε γιατί οι 41 σύμβουλοι, αν θέλανε μια ερώτηση να κάνει ο καθένα ή έστω 10, δεν θα μα έπαιρναν 4 ώρες. Όταν είναι ζώσα η διαδικασία, την επόμενη φορά λοιπόν θα παρακαλούσα σε αυτά τα δύο θέματα, δεν θέλω να φάω τον χρόνο τώρα να μα απαντήσει. Την επόμενη φορά κύριε Δήμαρχε. Την επόμενη. Ορίστε κύριε Μιλιάκο. Εγώ απλά θα ήθελα κάποια στιγμή σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα, το οποίο ξαναβγαίνει στην επιφάνεια αυτές τις μέρες και βγαίνει έντονα και δεν ξέρω τελικά τι γίνεται, και είναι το θέμα των σκουπιδιών. Διαβάζουμε για νομοσχέδια που κατατίθεται και ψηφίζονται, διαβάζουμε για έντονες διαμαρτυρίες και τα λοιπά του κυρίου Περιφερειάρχη, διαβάζουμε ότι όπου να είναι θα υπογραφεί ο νέος ΠΕΣΔΑ. Ακούγαμε ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα είχαμε κάποιον ανάδοχο. Έχουμε ακούσει τον κύριο Δήμαρχο να εκφράζει τη θέση του και πολύ σωστά, έτσι προς Θεού. Απλά κάπου κάποια στιγμή θα πρέπει αυτά να τα μαζέψουμε. Να ξέρουμε τέλος πάντων τι γίνεται. Τίποτα άλλο. Ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό. Απλά μια ενημέρωση. Αναδείχθηκε ένα θέμα που είχε γίνει πριν όταν έγινε η μερίδα στην Αρκαδία. Το ανέδειξαν τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα νεότερο από το ότι είχαμε και τότε υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ του Περιφερειάρχη του κ. Κουκουλόπουλου. Εμείς επισκεφτήκαμε τον κ. Κουκουλόπουλο. Είπε ότι το μόνο που είναι το νεότερο και όλα καλά. Τι γίνεται με τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει ο κ. Σταντούλης? Είναι σίγουρο ότι λιτώνουμε τα πρόστιμα. Από εκεί πέρα είπε ότι εάν όλα πάνε καλά για να λειτουργήσει η μονάδα, πες ότι πάνε έτσι, θα θέλουν γύρω στα 3 χρόνια. Τίποτα νεότερο δεν υπάρχει. Διάφορα γράφονται, διάφορα λέγονται. Για το ΠΕΣΔΑ το είπα τη διαδικασία πλέον. Τα είπα σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατιών και λοιπόν κοινοχρήσεων χώρων. Σχετική υπαρήφη 65-2011, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Κρεπέτης. Ορίστε κύριε Σιγητά. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Έχετε ένα 7 λεπτό στην εισήγηση και 3 επιπλέον για απάντηση. 10 δηλαδή. 7. Ωραία. Κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε μιλήσει πάλι για τον κανονισμό που περιμέναμε για την κατάληψη κυρίως των αντιλοκαθισμάτων και κοινοχρήστων χώρων. Ένας κανονισμός που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι επιπεπτημένος για το Δήμο μας, που μέχρι τώρα περιοριζόταν στο να υπάρχουν αποφάσεις εξειδικευμένες για κάθε περίπτωση. Δεν εισηγούμαστε δογματικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου υπάρχουν περιθώρια τροποποίησης και καλυτέρευσης των πραγμάτων
Γι' αυτό εξάλλου σας έχει σταλεί και ο κανονισμός αυτός από την Παρασκευή. Και βέβαια έχει γίνει γνωστός από τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο, τόσο από τις αποφάσεις της Δημοτικής Ενότητας Παρτιατών, όσο και από την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μέχρι να καταλήξουμε στο σχέδιο αυτού του κανονισμού, έγινε μια άτυπη ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκτός εμού ο κύριος Συνοδεινός, ο κύριος Βέργαδος, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, υπήρχαν εκπρόσωποι των καταστηματαρχών και υπήρχε και εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου και Δημοτική Αστυνομία. Και αφού καταλήξαμε σε αυτό το σχέδιο, γίνανε και κάποιες ελάχιστες τροποποιήσεις και έγινε και κάποια μικρή τροποποίηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όσον αφορά την αναλυτική περιγραφή σε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία κατά τη πλειοψηφία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν προέκυπτε σαφώς αυτό που θέλαμε να πούμε. Εκτός των άλλων, στάλει και το σχέδιο αυτό προς τις δημοτικές, προς τις τοπικές κοινότητες από τις 12-12 του 2011 με αντίστοιχο έγγραφο και έχουμε και τις εξής απαντήσεις. Όπως τα έχω εδώ, από την τοπική κοινότητα Καριών συμφωνούν και βάζουν κάποιες παρατηρήσεις. Όχι, τι λέει το καθένα, έχω κάνει κύριε Δήμαρχε μια κωδικοποίηση, όσοι συμφωνούν, συμφωνούν. Όχι απαραίτητα, θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, οι Καριές συμφωνούν με το σχέδιο και κάνουν δύο παρατηρήσεις. Έχει γίνει ο καθορισμός κοινοχρήσης των χώρων που χρησιμοποιούν τα καταστήματα στις Καριές, πράγμα που ο κανονισμός δεν το καταργεί. Και ο χώρος της κεντρικής ανισόπιτης πλατείας έχει παραμείνει ελεύθερος και παραχωρείται για την ημερήσια χρήση ιδιωτών ή καταστηματαρχών. Αυτή είναι η παρατήρηση κοινότητας Καριών από τη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών. Όσοι απάντησαν συμφωνούν, οι Άγιοι Ανάργοι λέει δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι στη χώρα και οι Αγριάνοι δεν αναφέρουν, έστειλαν την απόφαση, αλλά δεν αναφέρουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Δημοτική Ενότητα Φάριδος. Όλες οι τοπικές κοινότητες συμφωνούν με το σχέδιο και πλην της Άρνας που κάνει κάποιες παρατηρήσεις, στις οποίες θα τις αναφέρω, ότι τα οικοδομικά υλικά παραμένουν στους χώρους εναπόθεσης, θέλω να πω ότι είναι γενικότερες παρατηρήσεις της τοπικής κοινότητας Άρνας, δεν αφορούν τον κανονισμό, αλλά πρέπει να τις διαβάσω ως εκ τούτου εφόσον είναι στην απόφαση. Τα οικοδομικά υλικά παραμένουν στους χώρους εναπόθεσης μετά το πέρασμα των εργασιών με αποτέλεσμα να κλείνουν τα φρεάτια και να δαπανά ο σύλλογος χρήματα για τον καθαρισμό τους. Να εφαρμοστεί απαγόρευση στάθμευσης πάνω στην κεντρική πλατεία, απαγόρευση τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εύρωστερων από αρχιτεκτονικά ή φυσικά μνημεία, η πλακώστρωτη δρόμη λερώνουν από τα όμβρια ύδατα των ξυλοσκεπών, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από παλιά αντικείμενα, σταθμευμένα οχήματα εμποδίζουν την πρόσβαση σε κάδους απορριμμάτων, απομάκρυνση καταπελημένων οχημάτων με χρέος των ιδιοκτητών, καθαρισμός ρεμάτων και ορειβατικού μονοπατιού, καθαρισμός των χώρων που χρησιμοποιούν τα καταστήματα από τους ιδιοκτήτες και απαγορεύση τοποθέτηση πινακίδων από ιδιώτες εκκοινόχρηστους χώρους. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις. Δεν θεωρώ ότι αφορούν στο σύνολό τους τον κανονισμό. Και το τοπική ενότητα Ξηροκαμπίου λέει το ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο να ορίζεται με απόφαση τοπικού συμβουλίου. Και τα διαχωριστικά μεταξύ των καταστημάτων να μην είναι μεγάλα ώστε να υποδίζει τη δυνατότητα. Το ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο ορίζεται από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως γνωρίζετε, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη ή με την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου. Όχι, με τη γνωμοδότηση. Δεν μπορεί να ορίζει το Τοπικό Συμβούλιο ότι τα τέλη. Τώρα, η Δημοτική Ενότητα είναι ούτως. Κατά βάση συμφωνούν, πλην του θεολόγου που δεν εκφέρει γνώμη για τον κανονισμό του Δήμου Σπάρτης, προτείνουν να ισχύσει όσο ήταν ο κανονισμός του Δήμου Ινούντος, δηλαδή παραχωρεί την πλατεία κατά 20% με χαμηλό κόστος. Το ίδιο είναι και στη Σελασία, δηλαδή οι αποφάσεις που είχαν υπάρξει από τον πρώην Δήμο Ινούντος. Το Βασαρά λέει να αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο για την παραχώρηση κοινοχρήστων. Τα Βρέστανα, το χαμηλό κόστος τέλους λόγω της ορεινότητας και του λίγου κόσμου, η διαδικασία κατάληψης κοινοχρήστων να γίνεται μετά το Πάσχα. Και να δίνεται η πλατεία στον Πολιτιστικό Σύλλογο εξ ολοκλήρου για εκδηλώσεις χωρίς αυτές να υπερβαίνουν τις 3 μέρες.
και η Βουτιάνη να παραχωρείται το 20% των πλατιών στα καταστήματα και το υπόλοιπο 80% στους μαζικούς φορείς κτλ. Για την πραγματοποίηση